Και είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί Έχουμε το κορίτσι μας εδώ, τη Μαρία Δελικοσταντίνου. Δελικοσταντίνου. Γεια σας κορίτσια. Τι κάνεις, πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με ξανακαλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε πάντα εδώ. Εμείς Έτσι, να ευχαριστούμε στηρίζετε. που μας Ευχαριστούμε που ήρθες ήρθες πάλι. και που είσαι πολύ καλή παρέα για μας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Επίσης θα για μένα. σχολιάσω και ένα πολύ ωραίο παπούτσι που Α, φοράει, για πες. γιατί εκείνη και η εκπομπή μας έτσι, που πρέπει να λέμε τα ωραία. Κοίτα, γι' αυτό το Κοίτα φόρεσα. αρβούτσι. Να σου πω Κοίτα. κάτι, είναι πάντα στη Λάτη και πέρσι όταν την είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή ήταν τέλεια. Πάντα. Μας πάει το μαύρο με το πολύ ωραίο μπορτό παπούτσι. Πάρα Ευχαριστούμε, πολύ ωραίο. κορίτσια. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό Να το παπούτσι θα σε ρωτήσω μετά που το είσαι βρήκες. καλά. Ναι, ρώταμε. Ρώταμε, γιατί είναι χαρά μου να το πω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με ένα πολύ μικρό πρόλογο ότι σε έχουμε δει σε πάρα πολλές σειρές και στο θέατρο σε αρκετά έργα. Να πούμε ενδεικτικά κάποιες. Ενδεικτικά, ναι, ας πούμε, η Δικαίωση, η Μαρία η Άσχημη, Μια στιγμή, δύο ζωές. Και τώρα είναι στο 4x4. Στον Αντένα. Να μας Ακριβώς. μιλήσει γι' αυτό, αν θέλει Ακριβώς. κάτι να μας πει. Και Ακριβώς. αρκετές παραστάσεις στο θέατρο. Τώρα, πού βρίσκεσαι? Δόξα τω Θεώ, μετράμε πάρα πολλά χρόνια σε θέατρο, τηλεόραση. Καλά να είμαστε. Φέτος είμαι στο θέατρο Πικάπα. Το έργο λέγεται Ανώνυμος Αποστολέας. Είναι ένα καταπληκτικό πολιτικό κατασκοπικό θρίλερ. Ναι. Έχει δραματικά στοιχεία, έχει και κωμικά στοιχεία, έχει στοιχεία μυστηρίου. Γενικώς είναι το θέμα του μάλλον είναι πολυδιάστατο και αυτό είναι που εντυπωσιάζει και τους θεατές και είμαστε κάθε δευτερότριτο, δόξα τω Θεώ, γεμάτοι. Θα Να ρωτήσω πάμε. κάτι, ποιο Ναι. ρόλο υποδίεσαι σε αυτό το έργο? Λοιπόν, είμαι η Χαρά, η πρωταγωνίστρια του έργου, η οποία είναι το θύμα των περιστάσεων. Αλλά ξέρετε, ό,τι και να πω τώρα Μην πεις παραπάνω, παραπάνω. Θέλουμε να θα... το δούμε. Ναι, καλύτερα να μην πω. Ναι, Την εγώ πήγα να αφήσετε να το ρωτήσω αν δείτε. υπάρχουν κοινά στοιχεία με τη ζωή σου, έτσι. Με τη ζωή μου, κοίταξε να δεις, Ο όλη ρόλος στη, αυτός ναι, εννοώ. όλη στη ζωή μας, κάποια στιγμή είμαστε και θύματα και θύτες, έτσι δεν είναι. Ναι. Οπότε, ναι, κάποιες στιγμές στη ζωή μου, σε διάφορους τομείς, έχω υπάρξει θύμα. Οπότε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε και κάποια κοινά Κοινά. στοιχεία. Ωραία. Στο ξέρεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο ρόλος σου στο 4x4 να Ναι. μας πεις ποιος είναι, για να μου πεις μετά Ναι. ποιος ρόλος είναι πιο κοντά σε σένα από τους δύο, αλλά κάτσε να μας πεις τι ακριβώς κάνεις στο Λοιπόν, στο 4x4. 4x4 είμαι η διευθύντρια της Λυρικής, Ναι. που εκεί εργάζεται ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Πέτρος Λαγούτης. Είσαι η Τώρα, πέτρα του σκανδάλου. να μην πούμε, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το Ωραία, όχι, όχι, σύριαλ, όχι. Δεν θέλω τέτοια. Δεν κορίτσια. θέλω ποτέ να λέμε. Γιατί εντάξει, τώρα ξέρει. Ναι. Έχει δίκιο. Ωραία. Ωραία, να πω ότι... Φαντάζομαι ότι αυτό ο ρόλο είναι πιο κοντά σε σένα. Από την άποψη ότι είναι ένας καλλιτεχνικός ρόλος. Ναι. Ναι. Όχι. Ναι, όχι. Πρέπει να το δούμε. Σωστά. Την άλλη φορά που την καλέσουμε, θα της Ισχύει, πούμε αν ήταν ισχύει. κοντά της ή όχι. Παιδιά, Πάντως είναι ωραία παραγωγή, το βλέπω ναι. και εγώ Είναι πολύ στον ωραία Αντένα να παραγωγή. πούμε. Ναι. Είναι πολύ ωραία παραγωγή. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, τουλάχιστον τα δικά μου. Και είναι αλήθεια ότι έτσι μας κρατάει όλους τις μέρες που προβάλλεται. Και γενικά το story είναι ωραίο, εγώ το βλέπω. Είναι ωραίο Ναι, είναι όλο. πρωτότυπο. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό με τα στοιχήματα και αυτά σου κάνει έτσι να θες να το δεις τι γίνεται μετά. Ναι. Και εγώ περιμένω να δω τι γίνεται. Θα μείνουν όλοι μαζί στο τέλος. Ναι, τι θα γίνει. Ή Εγώ ξέρω, αλλά θα. δεν θα σας πω. Όχι. Αλλάξουνε ζευγάρια Θα στο μας τέλος. πεις μετά έξω. Ναι. Κάθε πότε είναι? Αλλάζει μέρες Αλλάζει γενικά, αλλά τώρα είναι μέρες. Δευτέρα και Τρίτη νομίζω θα είναι. Νομίζω ότι τώρα είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Καλά, έτσι κι αλλιώς ενημερωνόμαστε από τον Αντένα, Εντάξει, οπότε. οκ, μπορεί να κάνω Ναι. εγώ λάθος, ναι, οκ. Ναι. Θα βλέπουμε τα τρέιλερ του καναλιού, Ναι, πότε είναι. εννοείται. Λοιπόν, να κάνουμε ένα flashback θες, έτσι γρήγορο, το πώς Να κάνουμε. ξεκίνησες την Ναι. καριέρα σου. Όχι, πώς ξεκίνησε. Ναι, να κάνουμε. Υπήρχε κάποια αφορμή, ας πούμε, για να Λοιπόν, ξεκινήσεις. το ένιωθες από μικρή, ήθελες, έλεγες εντάξει, αυτό πάντα θα μου κάνω. άρεσε. Ήταν αυτό που λέμε σε όλα τα παιδάκια, τι θέλεις να γίνεις όταν θα μεγαλώσεις. Εγώ ήθελα όντως να γίνω ηθοποιός. Δηλαδή όχι επειδή το έβλεπα και έβλεπα τη Βουγιουκλάκη και ουάου, τρελαινόμουνα. Αλλά ήταν αυτό το να υποδύω με ρόλους, να κάνω πράγματα πέρα από αυτά που είμαι. Είναι κάτι που πραγματικά Το έχεις από μικρή. το ήθελα πάρα πολύ. Το είχα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει, δηλαδή αυτό που λέμε ταλέντο, σίγουρα υπάρχει μία κλίση στο
στο να είσαι λίγο πιο απελευθερωμένος. Εδώ, στο να κάνεις κάτι. Εδώ είναι ναι, αυτό το που... σπούδασα και μετά από πολύ σκληρή δουλειά, πολλή προσπάθεια κτλ. Ναι, πάμε καλά. Είναι αυτή η κλασική ερώτηση που λέει ηθοποιός γεννιέσαι ή γίνεσαι. Μάλλον ένα συνδυασμό. Το γεννιέσαι πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πόσο ανοιχτός είσαι ως προς το να δοκιμάζεις πράγματα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Βέβαια, αυτό έρχεται σε αντίθεση με διάφορους που λένε ότι πιστεύουν στο ταλέντο. Για μένα το ταλέντο είναι αυτό, το πόσο ανοιχτός είσαι στο να δοκιμάζεις πράγματα. Αυτό. Σου ήρθαν εύκολα τα πράγματα από τη σχολή ή χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια? Ναι, όχι, δεν μου ήρθαν εύκολα. Ναι. Γενικώς δεν μου ήρθαν εύκολα. Γιατί είμαι μια ξεροκέφαλη σπαρτιάτισσα, να το πω έτσι, που δεν κάνω εύκολα πράγματα που δεν τα πιστεύω στο 1000%. Όχι στο 100%, στο 1000%. Αυτό μου έχει κοστίσει πολύ, αλλά όμως όταν κοιτάω στο παρελθόν μου, δεν έχω βρει ούτε μία στιγμή που να πω αγαμώ το γιατί το έκανα αυτό. Δεν έχεις μετανιώσει για κάτι. Δεν έχω μετανιώσει για αυτό τίποτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Παιδιά. Όμως με έχει στοιχήσει να το πω και αυτό πάλι. Εντάξει, βέβαια είναι και με τις επιλογές μας, ναι. Αλλά τις στηρίζουμε μέχρι τέλος. Σίγουρα. Ποια θέση καταλαμβάνει στην καρδιά σου το θέατρο και η τηλεόραση? Τι προτιμάς και τα δύο μαζί φαντάζομαι, αλλά λίγο κάτι, δηλαδή άμα σου λέγει κάποιος τι από τα δύο θες να κάνεις φέτος, θα κάνεις ένα από τα δύο, λέμε τώρα. Τώρα εσύ κάνεις τα πάντα, αλλά... Το ένα από τα δύο, ε. Ναι. Λοιπόν, ένα από τα δύο, ναι. Το θέατρο. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ναι. Είναι η μεγάλη αγάπη κάθε ηθοποιού. Δηλαδή πιστεύω δεν υπάρχει ηθοποιός που να πει ότι δεν θέλω να κάνω θέατρο, γιατί θέλω να κάνω τηλεόραση. Σίγουρα η τηλεόραση σου ανοίγει μεγάλες πόρτες για μεγάλες θεατρικές παραγωγές. Ναι. Του δίνει την προβολή, την αναγνωρισιμότητα, σε βάζει στο σπίτι του κόσμου. Και βέβαια σαφώς και νιώθω ευγνωμοσύνη για όλες μου τις τηλεοπτικές δουλειές και για τους ανθρώπους που με έχουν επιλέξει για αυτές. Απλά το θέατρο είναι μία μαγεία. Όταν είσαι πάνω στη σκηνή, που βλέπεις, ας πούμε, φέτος κάνω δράμα και βλέπεις σε στιγμές ο κόσμος από κάτω να κλαίει μαζί σου, αυτό είναι κάτι μαγικό. Όπως πέρυσι που ήμουν σε δύο κωμωδίες, ο κόσμος γέλαγε με ό,τι γινότανε. Αυτό που συμπάσχει ο άλλος μαζί σου είναι κάτι μαγικό. Που δεν μπορείς να το αντιληφθείς αυτό όταν είσαι στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να δεις άμεσα αυτό που συμβαίνει, ναι, στον κόσμο, από αυτό, ναι, που του δίνεις, να πάρεις αυτόματα, δεν γίνεται. Ενώ στο θέατρο είναι τόσο άμεσο αυτό και αυτό σου δίνει, είναι η βιταμίνη που παίρνεις για να συνεχίσεις. Η Σουπερμαντολίνη που έλεγε και σε μια, ναι, ταινία ο Βουτσάς. Ναι, οπότε θεωρείς ότι και μέσω θεάτρου και μέσω από τους ρόλους γενικά και από την τηλεόραση, ότι περνάς κάποια κοινωνικά μηνύματα στο κοινό. Ναι. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Σίγουρα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα οικονομικά, ναι, ενός τοπιού, ναι, τον βοηθάει πια για να περνάει μια πολύ καλή ζωή, όπως παλιά? Θα το πω πολύ χαμογελαστά. Όχι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί στο θέατρο, ποια είναι λόγω όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα? Δεν είναι μόνο στο θέατρο, είναι και στην τηλεόραση. Και στην τηλεόραση, βέβαια. Και στην τηλεόραση είναι ακόμα χειρότερα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν παραγωγές που δεν θα τις πληρωθούμε ποτέ. Τα έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω, ναι, κιόλας τι επικρατεί, γι' αυτό σε ρωτάω. Ποτέ. Ποτέ, ναι, ποτέ. Ειδικά τώρα που κλείνουν κανάλια, ανοίγουν, τι θα κάνουν, θα συνεχίσουν, δεν θα συνεχίσουν. Είναι πολύ δύσκολο. Έλατε, είναι η κατάσταση περίεργη, ναι, αυτή τη στιγμή. Μια μέση Ελληνίδα, μάλλον μια μέση οικογένεια ελληνική, μπορεί εύκολα να πάει στο θέατρο, δηλαδή να πληρώσει το εισιτήριο, να... Ναι. Όπως είναι τα πράγματα τώρα πια, που τα θέατρα πραγματικά έχουν ρίξει πάρα πολύ τις τιμές τους. Δηλαδή σκεφτείτε, ένα θέατρο τώρα κάνει 10-12 ευρώ. Άντε 15. Τι παίρνεις με 15 ευρώ σήμερα? Ένα καφέ να τον πιεις κάπου θέλεις 4,5 με 5 ευρώ. Άλλαντε. Και με να 10 πας, ευρώ να έχεις μία παράσταση θεατρική να δεις με τόσους καταξιωμένους. Και 3 ώρες μπορεί να είναι κάποιες φορές. Και 2 ώρες και 3. Και όσο είναι, δεν έχει να κάνει με τη διάρκεια, έχει να κάνει με την ποιότητα αυτή που βλέπεις. Θα πάμε στο θέατρο, Βανέτα. Να πάμε, να μας καλέσεις. Στην παράστασή μας έχετε άλλες τέσσερις παραστάσεις έχουμε. Ποιες μέρες είναι για λοιπόν, πες μας. Λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη, 9 και Τέταρτο, θέατρο Πικάπα στο Νέο Κόσμο, μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Σας περιμένω οπωσδήποτε. Μετά τι κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει μετά, κάτι άλλο? Ναι, είμαστε σε συζητήσεις τώρα για κάτι καινούριο. Αλλά είναι λίγο νωρίς, ναι, για να το πω, δεν θα ήθελα πριν. Όχι, πρώτα κλείσει και μετά, έτσι, ναι, έτσι είναι όλοι. Όταν μας πει τα μελλοντικά σχέδια, τα αφήνουμε μια πόρτα ανοιχτή. Για επόμενη φορά. Ξέρεις, τι θέλω να σε ρωτήσω, όταν γενικά για να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, βρε παιδί μου, οι συνεργασίες και στο θέατρο και στην τηλεόραση, ναι,
Πρέπει να είναι καλές και οι συνεργασίες. Ναι. Σου έχουν τύχει γενικά καλές συνεργασίες ή είχες προβλήματα όπως τελευταία τώρα που δεν θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Θέλω να μάθω λίγο το κλίμα γενικά. Έχεις περάσει από συνεργασίες που ήταν ευχάριστες? Γενικώς, έχω να πω ότι οι περισσότερες μου συνεργασίες ήταν άριστες, χωρίς προβλήματα, άκρως επαγγελματικές, ναι, άριστες. Βέβαια, στο χώρο, επειδή υπάρχει πολύ έντονα η διάθεση από κάποιους συναδέλφους να θέλουν να είναι λίγο παραπάνω από κάποιον άλλον, συνάδελφο. Ιεραρχικά δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται, σαν αξία, δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτά τα σταριλίκια, τα βεντετιλίκια που λέω εγώ, τα οποία δυστυχώς χαλάνε το κλίμα. Ναι, άσχημο κλίμα στις συνεργασίες. Ξέρεις κάτι, τα άκουγα παλιά εγώ αυτά. Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο περιστατικό. Όχι, καθόλου μιλάμε. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχω να πω κάτι. Γιατί δεν γνωρίζω κανέναν από τους δύο και δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε κιόλας την πραγματικότητα. Αλλά τι έχει συμβεί σε μένα. Αυτά, ναι, συμβαίνουν, αυτά που είπα δηλαδή, συμβαίνουν. Το καλό είναι ότι έχεις άριστες συνεργασίες, αυτό κρατάμε το Θεό, περισσότερο. Ναι. Να πω ότι σε αυτό το τελευταίο, αυτό το θέμα μας το γνωστό, με την συγκεκριμένη υπόθεση με τον Μάνο Παπαγιάννη και την Σοφία την Παυλίδου. Ναι, έγινε ένα meeting και ο Μάνος Παγιάννης απομακρύνθηκε από το θέατρο. Δεν ξέρω ποιος θα τον αντικαταστήσει, οπότε... Ναι, είδα μια φωτογραφία που ανεβάσανε από πρόβες. Ναι. Αλλά τώρα ας μην αναφερθούμε. Ναι, μωρέ, εμείς δεν τώρα δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες. Μια παρένθεση κάναμε. Ναι, λέμε τώρα, βέβαια, εντάξει. Ναι. Θυμάσαι κάτι έτσι να μας πεις από το πρώτο σου τηλεοπτικό γύρισμα, κάτι που να σου έχει μείνει πολύ έντονα? Το πρώτο μου τηλεοπτικό γύρισμα ήταν στα Ζευγάρια το 2002, νομίζω. Εντάξει. Της Άννας Ανδριανού, όπου είχα σκηνή με την ίδια την Άννα την Ανδριανού και εγώ μόλις ήμουνα πάρα πολύ φρέσκια ακόμα στο χώρο. Μόλις είχες γίνει. Και ήταν πραγματικά... Είχες αγχωθεί. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ, είχε στεγνώσει το στόμα μου. Ήθελα να αποδείξω τον εαυτό μου, να αποδείξω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε επιλέξει να είμαι εδώ. Ναι, αλλά να είσαι μαζί με την Άννα την Ανδριανού που είχε τόση μεγάλη πορεία μέχρι τότε. Ναι, πόσο μάλλον σήμερα. Ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά είχα τόσο άγχος, είχε στεγνώσει το στόμα μου. Ναι, όλα καλά όμως. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, ναι, ναι. Αν σε ρωτούσαμε, αν ήθελες να πραγματοποιηθεί μια ευχή σου, ναι, πάνω στη δουλειά σου βέβαια, κάτι ναι, άλλο, τι θα θέλεις να κάνεις ακόμα? Καταρχήν, θεωρώ... Τι θα έχω κάνει όλα, θα μου πεις. Ναι, δεν έχω κάνει τίποτα. Α. Από όσα... Αχ, μ' αρέσει αυτή η απάντηση. Ναι, ναι. Γιατί σκέφτεσαι, βέβαια, παιδί μου, να κάνεις πολλά πράγματα, μ' αρέσει αυτό εμένα. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Πάντα. Γενικώς μ' αρέσει να κάνω πράγματα, να δοκιμάζω πράγματα, να δοκιμάζομαι, να... και κάθε φορά θέλω και καινούργια πράγματα. Εντάξει, τώρα αυτό, πάμε, το επόμενο. Τι είναι το επόμενο, τι είναι το μεθεπόμενο. Συνέχεια. Ελέον, έχεις σκεφτεί κάτι που θέλεις να κάνεις οπωσδήποτε? Κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Ναι, με κάποιον να... Με ποιον θα ήθελες να παίξεις μαζί, παιδί μου? Σε κάποιο σύριαλ. Θα σας πω κάτι, ναι, που δεν ξέρω, ουτοπικό ή μη, αλλά πραγματικά θέλω να είναι το όνειρο της ζωής μου να παίξω με τη Meryl Streep. Άμα μου το πραγματοποιήσετε, αν είναι αλήθεια. Πήγαμε και λίγο μακριά, εξωτερικό, αλλά είναι ωραίο να έχουμε έτσι μεγάλο, μακρινά έτσι σχέδια. Εγώ το έχω ξαναπεί, όσο μεγαλύτερα σχέδια και όνειρα έχεις, τόσο πιο ψηλά φτάνεις, εντάξει, δεν μπορεί είναι να φτάσεις. Είναι αυτό που έχει πει και ο Oscar Wilde, έτσι, ότι να στοχεύεις, λέει, στο φεγγάρι, γιατί ακόμα και αν δεν φτάσεις εκεί, θα χαθείς κάπου ανάμεσα στα αστέρια. Από αλλά, έτσι. Κάπου στα παιδιά, από μικρή είμαι έτσι, και όταν μου λέγανε καλά, εντάξει, αυτά που λες δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Κάνεις όμως ένα βήμα, κάπου φτάνεις τέλος πάντων. Να είσαι καλά και με τον εαυτό σου, αυτά που έχεις σκεφτεί. Σημασία έχει διαδρομή, δεν λέμε. Σημασία έχει διαδρομή. Ότι και όχι προορισμός. Οπότε... Να γίνονται δουλειές, να γίνονται αξιόλογες δουλειές όπως γίνονται στην Ελλάδα, ειδικά θεατρικές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται σπουδαίες δουλειές. Mm-hmm. Και τηλεοπτικά τώρα έχει γυρίσει πάρα πολύ και γίνονται πολύ ωραίες τηλεοπτικές δουλειές. Οπότε γίνονται πράγματα και πραγματικά θέλω να συνεργαστώ με όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι το. Αυτό είναι αισιόδοξη. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, η επιθυμία μου που λέει η εξή μου. Ναι. Να συνεργαστώ με όλο τον κόσμο. Να γίνονται ωραία πράγματα θέλω. Ωραίες δουλειές που όταν λέμε. Όταν δεν είσαι στο θέατρο και δεν έχεις γυρίσματα, με τι σ' αρέσει να ασχολείσαι, εγώ ξέρω και τι άλλο έχεις σπουδάσει και τι έχεις κάνει. Ναι. Για πες το μας. Α. Που είμαι, έχω τελειώσει νηπιαγωγός. Ναι. Βεβαίως, είμαι μια χαρούμενη νηπιαγωγός. Θα μπορούσε να παίξει κάποια θεατρική παράσταση παιδική τότε. Έχω ή το κάνει, κάνει πάρα πολλά χρόνια κάνει. Παιδικό θέατρο για παιδιά. Είχα και ένα θεατρικό εργαστήρι για παιδιά και ενήλικες. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ να καταπιάνομαι με έτσι οτιδήποτε. Γράφω πάρα πολλά έργα, θέατρα για παιδιά ή παραμύθια. Σκηνοθετείς κιόλας. Σκηνοθετώ κιόλας, ναι. Όταν, γενικά δεν μου αρέσει αυτό που λέμε τα κάνει όλα και συμφέρει. Κάθε πράγμα, ένα πράγμα τη φορά. Τα πολλά καρπούζια στην ίδια μας χάλη δεν χωράνε. Δεν χωράνε, έχεις λοιπόν, δίκιο. Πρέπει να κάνεις κάτι και να το κάνεις καλά κάθε φορά. Αυτό. Γενικά, μ' αρέσει να ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Ακούω τις μουσικές μου, πηγαίνω να βλέπω πολύ και όλες. Και πολλές φωτογραφίες στο Instagram. Ναι. Όσο μιλάς, περνάνε. Τις βλέπω, τις βλέπω. Ωχ, χαμός. Να σε ρωτήσω κάτι, αν θες να μας μιλήσεις γι' αυτό. Τώρα, τελευταία, είχαμε ένα περιστατικό που σου τάραξε κάπως στη ζωή. Με έναν αιμονικό θαυμαστή, ο οποίος παρενοχλούσε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σωστά? Ναι. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στους ηθοποιούς, τραγουδιστές, παρουσιαστές. Αυτά συμβαίνουν σε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Δηλαδή, από όταν βγήκε στην εφημερίδα αυτή η ιστορία, μου έστειλαν πάρα πολλές γυναίκες που τους συμβαίνει το ίδιο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να περπατήσουμε, δηλαδή δεν θέλω να πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να στερήσει την ελευθερία του, γιατί το να φοβάσαι να βγεις έξω, είναι στερήσε την ελευθερία σου, έτσι. Ένιωσες κάποια στιγμή ότι κινδυνεύεις και... Ναι. Τελείωσε τουλάχιστον για να μην σε στεναχωρούμε με αυτό. Ναι. Τελείωσε. Θέλω να πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Βέβαια, με την τροπή που πήραν τα πράγματα. Πήγε στη δίωξη, σωστά. Βεβαίως, ο δικηγόρος μου τα έχει φροντίσει όλα αυτά. Ωραία. Οπότε, με αυτή την τροπή που πήραν τα πράγματα, μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι ναι, έχει τελειώσει. Νομίζω ότι και η καλύτερη αντιμετώπιση αυτό είναι το να πας στους ειδικούς. Νομικά. Και νομικά. Ναι. Και να σου πούνε και πώς να συμπεριφερθείς, διότι τα συγκεκριμένα άτομα είναι αιμονικά, έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Μπορεί να είναι ένας απλά που κάθεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και λέει «Α, τι να κάνω τώρα για να πρέπει να έχει ώρα ένα μου, λίγο προβληματάκι όμως. Δεν μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος που είναι normal. Ναι. Πρέπει να έχει και εγώ την τρέλα σου για να κάνεις αυτό. Γενικώς από τη στιγμή που αποφασίζεις να τρομοκρατήσεις έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις και δεν σου έχει κάνει τίποτα, έχεις κάποιο θέμα. Αλλά δεν θα το λύσουμε εμείς το θέμα του καθένα. Όχι, και αυτό σου λέω ότι η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να κινηθείς νομικά, να πας. Γενικά όμως, επειδή το παθαίνουν και πολλά μικρά παιδιά, εντάξει, εμείς είμαστε ενήλικες. Αλλά επειδή το παθαίνουν και κορίτσια και αγόρια μικρότερης ηλικίας, το πρώτο που πρέπει να κάνουν, και το λέω και δημόσια και ευχαριστώ πολύ που μου το θέσατε, που μου θέσατε αυτή την ερώτηση, είναι αφενός να απευθυνθούν στους γονείς τους και αφετέρου στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Σίγουρα. Δηλαδή, πέρα από δικηγόρου. Δηλαδή, άλλοι δεν έχουν χρήματα να σου λέει να δώσω σε έναν δικηγόρο να κάνει μήνυση πρέπει να πας στην αστυνομία. Να το πεις στους γονείς σου να πας στην αστυνομία. Και εγώ που είμαι τέτοια σε αυτή την ηλικία. Το ίδιο έκανε. Πήγα στους γονείς μου πρώτα. Λέω, συγγνώμη, μην γίνεται αυτό. Είναι φοβιστικό αυτό, ε. Ναι. Ναι. Είναι. Κάπου διάβασα ότι έχεις βάλει κάμερα στο σπίτι, σωστά. Ναι. Μετά από αυτό. Και εγώ. Προσέχεις. Για να έχεις που λέμε. Κι εγώ. Προσέχεις, και εγώ, γιατί τα γέμισα όλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα αυτό και κάποια στιγμή δεν ξέρεις και πότε θα γίνει και πιο έντονο. Είναι τώρα άστο να πάει τώρα αυτό το θέμα με τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι και εύκολο να σε προσεγγίσει ο άλλος. Ναι. Με ό,τι διάθεση έχει, κακή και πρόθεση. Κακή, καλή, είναι άσχημο. Εγώ γενικώς δεν είμαι κλειστή στους ανθρώπους. Μ' αρέσει να γνωρίζω κόσμο, να βγαίνω έξω, να διασκεδάζω, να μιλάω. Πολλοί έρχονται, μου μιλάνε. Δηλαδή, όχι σαν ηθοποιός, αλλά σαν και Μαρία. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Από πάντα ήμουν έτσι πολύ ανοιχτή. Τώρα ξαφνικά να πρέπει να κλειδαμπαρωθείς σε ένα σπίτι. Αλλάζει όλη σου ζωή. Αλλάζει η ζωή σου, είναι δύσκολο και είναι κρίμα να συμβαίνει γενικώς.
Αλλά... Η μόδα, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου για να κλείσουμε το δικό μας θέμα. Ναι, εδώ για το κομμάτι μας. Η μόδα. Από ό,τι βλέπω παίζει. Και σε είδα και πέρσι. Το παππούζι. Σε είδα και πέρσι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να χαρτίσω τον εαυτό μου σαν fashion victim. Απλά μου αρέσει να επιλέγω, να είμαι smart buyer, όπως λένε διεθνώς. Δηλαδή να επιλέγω πράγματα οικονομικά. Και που δεν τα φοράνε και όλες. Που μπορείς να τα φορέσεις, που να μην είναι κεντρικά, να είναι το στυλ μου και να έχουν και έτσι ένα κάτι, ας πούμε, διαφορετικό, ναι. Έτσι. Ξέρεις, κάτι έξυπνο. Ναι. Αυτό. Και αυτό είναι το καλύτερο, να κάνεις αγορές και έξυπνες, το έχουμε ξαναπεί και εδώ εμείς. Ναι. Που να είναι και κοντά σε αυτά που είναι το στυλ σου και να έχεις και ένα δικό σου προσωπικό στυλ. Ναι. Λοιπόν, τελευταίο που θα σε ρωτήσω είναι αν σου πρότειναν μία καριέρα στο εξωτερικό, θα άφηνες την Ελλαδίτσα μας. Επειδή μου έχει γίνει αυτό εδώ πριν 2 χρόνια και είχα ανοιχτεί κάπως, αρκετά δηλαδή κάπως, δεν είμαι από τους ανθρώπους που, όπως λένε οι ψυχολόγοι, έχω άγκυρες στην Ελλάδα, συναισθηματικές. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι λιοντάρι. Δεν ταιριάζει βέβαια με αυτό, ναι, που αυτό λέω τώρα. Ναι, αυτό λέω. Νόμιζα ότι είσαι λίγο, ξέρεις, κάτι της γης. Ναι, τα γήινα ζώδια λίγο δεν φεύγουν. Ναι, όχι. Ο λιοντάρι με σκορπιό είναι. Αλλά έχω άγκυρες και δεν μπορώ να το κάνω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για μικρά διαστήματα, θα μπορούσε να πας, ναι, για μικρά διαστήματα πετάω τη σκούφια μου. Αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, για μονιμότητα, να μεταναστεύσω, ας πούμε, όχι. Για τίποτα. Ούτε εγώ, το ίδιο. Για τίποτα. Μα κοιτάξτε που μένουμε. Είναι στην καλύτερη χώρα μένουμε. Στον ήλιο, τη θάλασσα. Τι, εδώ, κοίτα, να κοίτα που μένουμε ακριβώς. Η φωτογραφία αυτή είναι ότι πρέπει για να δείξουμε που μένουμε. Αυτή είναι η Χαλκιδική, έτσι, να λέμε. Παιδιά, κοίτα. Ελλάδα, τώρα πού να πας. Πού να πας, άστο. Θέλω μία bonus τελευταία ερώτηση. Όλο τελευταία. Εγώ δεν θέλω να τη ρωτήσω και να κάτσει εδώ 2 ώρες, αλλά εντάξει, ο χρόνος στα τηλεοπτικά είναι λίγο περιορισμένο. Αν μπορούσες να παίξεις με κάποιον ηθοποιό που αυτή τη στιγμή έχει, δεν είναι στη ζωή, αλλά από τους παλιούς, αυτούς που έχουμε μεγαλώσει με αυτούς, στις ταινίες, στο θέατρο, με ποιον θα ήθελες έτσι στο μυαλό σου, ποιον έχεις που να... Ήσουν μικρή, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα πάντα μιλάμε, και να έλεγες αυτόν τον θαυμάζω, θα ήθελα αν γινόταν να παίξω μαζί του. Και εντάξει, μιλάμε για πιο μεγάλους, έτσι. Καταρχήν, εγώ έχω μεγαλώσει με τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, όλοι μας. Όλοι. Και μέχρι σήμερα, δηλαδή, τρελαίνομαι. Και μόνο, παιδιά, βέβαια. Και εγώ. Ακριβώς, δηλαδή, ειδικά το Ζήκο της Κακομοίρας, την ταινία αυτή, δεν τη χάνω. Λοιπόν, θα ήθελα να μπορούσα να είχα παίξει με όλους. Δηλαδή με τον Βουγιουκλάκη, με τον Παπα Μιχαήλ, τον Κωνσταντάρα, τον Γκιονάκη, τον Ιδρύοπουλο. Είναι πολύ, θα ξεχάσει κάποιον σίγουρα. Παιδιά, ναι. με όλους. Λίγο, έλα, λίγο. Λίγο παραπάνω. Λίγο, με λίγο. Την Γαρέζη, τι λέω, όλους. Γενικά δεν ξεχωρίζει, εγώ το βλέπω. Ούτε ηθοποιούς, ούτε συνεργάτες, ούτε τίποτα. Τα θέλει όλα. Ξέρεις γιατί τα θέλω όλα, γιατί μου αρέσει να δουλεύω. Ναι. Και θεωρώ ευλογία με όποιον παίζει. Και τώρα με έναν άγνωστο να παίξω. Άγνωστο εννοώ που δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Ναι, που είναι στο δεν ξεκίνημα. Είναι ίδιο. Πάλι ευλογία το θεωρώ που μπορώ να παίζω. Να πω κι εγώ ένα μπόνους τελευταίο. Βεβαίως. Θέλω να πω τους συνεργάτες μου φέτος στο θέατρο. Ναι, και πάμε. Λοιπόν, είπαμε θέατρο Πικάπα Δευτέρα και Τρίτη, 9 και 4. Το πολιτικό κατασκοπικό θρίλερ Ανώνυμος Αποστολέας του Γιάννη Βασιλακόπουλου. Πρωταγωνιστούν Δημήτρης Τοπαλίδης, Νίκος Καραγιώργης, Αλεξία Δαμαντίδου, Βαγγέλης Πυρηνής και εγώ, βέβαια. Έχουμε ζωντανή μουσική, 2 υπέροχες κυρίες με σαξόφωνο και ηλεκτρικό μπάσο. Α, θα μας αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, ναι, που εμπλουτίζουν γενικώς την παράστασή μας με πολύ ωραίες μουσικές. Αυτό. Οπότε εμείς τώρα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το κορίτσι μας. Το κορίτσι μας μου αρέσει πάντα να μιλάω και να είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχει πάρα πολύ θετική άβρα και ενέργεια. Και ενέργεια, μου αρέσουν πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης να της ευχηθούμε να έχει μια πολύ καλή και όμορφη ανωδική πορεία. Τα καλύτερα, πολύ τα καλύτερα. Και Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είσαστε όλο θετική ενέργεια. Και κάθε φορά. Και εσύ το ίδιο. Έτσι, δεν ξέρω, τρελαίνομαι. Μόνο που σκέφτομαι ότι θα έρθω, μου φτιάχνει η μέρα.
Και θα τα πούμε στο θέατρο τα υπόλοιπα. Εννοείται. Στο θέατρο εννοείται. Οπότε από εμάς πολλά πολλά φιλάκια. Και από τη Μαρία μας. Ευχαριστώ πολύ. Και από εμάς. Φιλάκια πολλά, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.